Έλα σιγά σιγά, έλα να δείξουμε την ελληνική πραγματικότητα στον κόσμο. Να δείξουμε. Να δείξουμε στον κόσμο γιατί δεν ζεσθενόμαστε. Εσύ ρε, κάτσε πάνω όπου θες, εκεί, εκεί. Για πες φίλε μου την ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία λοιπόν. Αρχίσω από θερμοστάτη. Όχι, θα ξεκινήσεις. Έχουμε ένα σπίτι 100 κάτι τετραγωνικά στους πρόποδες του Ολύμπου. 110 τετραγωνικά. Αυτό είχαμε, αυτό μπορέσαμε. Ακριβώς. Ακριβώς δίπλα στον Όλυμπο. Έχει, ο μπαμπάς έκανε και καλοριφέρ σωληνώσεις στη δεκαετία του 80, μου είπες. Δεκαετία του 80, ναι. 1980. 1980 ο μάστορας που τα έκανε, μου είπες, ήταν Αλάνι, έλεγε ο μπαμπάς. Μπράβο, σωστά. Σίδερο σωλήνα, μάνιτσμαν με οξυγόνα δουλεμένα μέσα στο σπίτι. Βλέπεις εδώ πέρα ότι ο μάγκας έχει κατεβάσει 2 ίντζες σωλήνα. 2 ίντζες σωλήνα. Και σου εξήγησε ότι αυτή τη στιγμή είχαμε 51 βαθμούς θερμοκρασία, 53 μάλλον στο Λέβητα, και είχαμε 51 στα σώματα. 51 στα σώματα. Όλα είναι από τη διατομή. Όλα είναι από γι' αυτό είμαι αισιόδοξος ότι θα ζεσταθείς. Βάλατε πρώτα ένα Λέβητα πετρελαίο. Compact. Με ατομική μονάδα. Ατομική μονάδα. Όσο ήταν φτηνό το πετρέλαιο, μου λες, φάτε πουτάνι στα λίρα. Φάτε πουτάνι στα λίρα, έτσι ακριβώς. Μετά σφίξαν οι κόλλοι. Σφίξαν οι κόλλοι, 4. Έφυγε του Πασόκ. Έφυγε πάλι. Πάει ο αγαπημένος μας Ανδρέας ο Πανδρέας, συγχωρέθηκε. Συγχωρέθηκε ο Αντρίγκου, σφίξαν οι κόλλοι, ήρθαν οι σωτήρες. Το γυρίσαμε στο ξύλο, όπως όλος ο κόσμος. Όπως όλος ο κόσμος. Ότι εδώ το χωριό οι περισσότεροι δουλεύουν ξύλο. Το 90%. Βρέθηκε ένας καλός φίλος, πάνε λίγο πιο πίσω και δείξε το μηχάνημα. Πάνε προς τα... εκεί στην πόρτα σε θέλω, εκεί. Εκεί. Και σου λέει, αδερφέ, έχω ένα πολύ ωραίο καινούριο ξυλολέβητα μάρκα Σπρίτη βουλγάρικης προέλευσης. Το δίνω 4 εκατοστάρικα, πάρ' το να ζεσταθείς. Πολύ σωστά. Λες, αδερφέ, να χαρώ το φίλο. Πάρ' τα λεφτά σου. Πάρ' τα λεφτά. Πακέτο τα λεφτά. Πάντα πακέτο, μου είπες. Πάντα. Άμπρα. Και φωνάζεις και έναν υδραυλικό να έρθει να στο συνδέσει. Ήρθε εδώ άνθρωπος σε 2 ώρες, ούτε 2 ώρες, σε μια μισή ώρα. Δύο ώρες μόνο μιλάτε, ρε γάμο. Εμείς έχουμε 2 ώρες να πάμε. Να πάρουμε τα ανταλλακτικά που χρειαζόμαστε για να συνδέσουμε του Λέβητα σωστά. Τώρα, επειδή είσαι φίλος του καρναλιού και με ζάλισες το κεφάλι και έτσι ήρθα. Γιατί αν δεν με ζάλισες δεν θα με έβλεπες, αλλά τέλος πάντων, για πες μου εσύ τώρα, σαν πώς είπαμε τη Σελέν. Κώστας. Κώστας. Πες μου τι λάθη βλέπεις στο συγκεκριμένο ξύλο Λέβητα και γιατί με φώναξες. Από μόνος σου θέλω να πω. Λοιπόν, πρώτο λάθος. Διατομή του Λέβητα. Ναι, φίλε. Θερμοστάτης επαφής. Ναι. Δεν αξίζει. Ναι. Έτσι, μόνος σου. Εσύ θέλω να τα λες. Βάνες που έπρεπε να είναι εδώ για να μην έχουμε π.χ. να αλλάξουμε είτε κυκλοφορητή είτε κάποια βαλβίδα ασφαλείας, δεν υπάρχουν. Ναι. Μεγάλο σφάλμα. Δοχείο διαστολής, λάθος. Ταϊσμένο. Ταϊσμένο, ρακόρ. Τρελό δεν υπάρχει για να μπορούμε να πάμε να το βάλουμε. Εδώ και 8 χρόνια που είπες δεν μετρήθηκε πολλές. Εδώ και 8 χρόνια δεν έχει μετρηθεί ποτέ. Το κουνάσκι είναι γεμάτο νερό ενώ έχεις καταλάβει ότι δεν θα έπρεπε να έχει νερό μέσα. Ακριβώς. Συνεχίζουμε. Ένα μπόλιασμα έγινε εκεί κάτω χαμηλά. Κάτσε λίγο. Εσύ κρατάς την κάμερα, άσε με να ξεκουραστώ. Ωραία. Δείξε εκεί πέρα χαλκοσολίνα, ένα ρετάλι. Χαλκοσολίνα, του μπόραμα ρετάλι. Τρία τέταρτα παροχή. Τρία τέταρτα κάτω. Παροχή. Το ίδιο για από εδώ χαλκός. Ναι. Μία. Δείξε αυτό το τουμπόραμα. Δηλαδή πόσο άθλοι μπορεί να είμαστε. Η αθλειότητα στο μεγαλείο της ένα τουμπόραμα. Σίγουρα δεν τα έκανες μόνος σου. Δεν έχω κάποιο λόγο να σε πω ψέματα. Κώστα, από την ώρα που ήρθα δεν όλη αυτή την ερώτηση σου κάνω. Αδελφή. Δεν έχω κάποιο λόγο να σου πω ψέματα. Σουρκίζομαι σε ό,τι έχω ιερό. Στο τιμόνι μου, είπες και στο τσιγάρο που στρίβω. Έλα, παιδιά, αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα, καμαρώστε την. Ο φίλος μου ο Κώστας, δεν μας περισσεύουν τα λεφτά, λέει Μπαρμπαστράτο, αλλά είμαστε υπερήφανοι άνθρωποι και όταν θα έρθεις εδώ και θα συμφωνήσουμε τη δουλειά, τα λεφτά σου θα τα πάρεις στο ακέραιο. Ούτε τσιγκουνιές, ούτε παζάρια, ούτε τίποτα. Συμφωνώ πολύ. Ήρθε ο μάγκας σε 2 ώρες, πέταξε το Λέβητα του πετρελαίου. Σύνδεσε του ξύλου και εξαφανίστηκε. Και από τότε δεν τον ξαναείδα. Και δεν θέλω να πούμε ονόματα για τώρα, αλλά μου λες ότι, γιατί όταν σε ρώτησε, σου λέω ρε φίλε, σίγουρα δεν τα έκανες μόνος. Μου λες, μάστορα, αυτός που τα έκανε, αυτή τη στιγμή περνάει Λέβητες αερίου, πετρελαίου στην ευρύτερη περιοχή και θεωρείται και μάγκας και ωραίος και σωστός. Ακριβώς έτσι.
Καμαρώστε τα χάλια μας. Καμαρώστε τα χάλια. Φυσικά υπάρχουν στη διάθεσή μας και τα ονόματα και οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα. Εδώ δες. Πήρε εδώ πέρα. Πιο επικίνδυνο λεβιτοστάσιο δεν έχω δει. Στο είπα από την πρώτη στιγμή, αδερφέ. Και έτσι είναι. Ο αυτόματος πλήρωσης, ρε παιδιά, για να δείτε πόσο άθλοι είμαστε, αυτή τη στιγμή είναι μέσα στο... Απόσταση 30 μέτρα από το λεβίτα. Μέσα στο σπίτι, στο μπάνιο, δίπλα σε ένα μπόιλερ, θα τα δείξουμε και εκεί. Και ενώ έχει μια βρύση ακριβώς απ' έξω μεριά, δηλαδή θα τρελαθώ τελείως, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι ακριβώς. Συστολή, το πρώτο πράγμα, θερμοστάτης επαφής, βαλβίδα ασφαλείας η οποία μου είπες άνοιξε, χάλασε, την άλλαξες μόνος σου. Έτσι ακριβώς. Γιατί πιάνουν και τα χέρια μας, λες, μέχρι μοτέρ μπορώ να σε κατεβάσω, δεν μας άμα, μηχανικός αυτοκινήτων είσαι. Σωστά. Οπότε φίλε μου Κώστα, αυτά για σένα είναι παιχνιδάκι, έτσι. Παιχνιδί. Απλά λες, δεν είναι η δουλειά μου, δεν θέλω να ασχοληθώ, ρε φίλε. Όχι ότι δεν μπορούμε. Έτσι. Γιατί ορισμένοι νομίζουν ότι εσείς οι ιδιώτες δεν μπορείτε ή δεν πιάνουν τα χέρια σας ή δεν έχετε αντίληψη. Εδώ πέρα ήρθε ο τετραπέρατος, ρε παιδιά, αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Ανάποδο πει φυσικά με τον Μπόρα Μαφή 22, τι είναι αυτό. Έρχεται εδώ πέρα. Τι βαράει. Έρχεται εδώ πέρα, συνδέεται εδώ πέρα, επιστρεφόμενα, δηλαδή δεν τα χορταίνω, ρε παιδιά. Δηλαδή πιο άθλια δουλειά δεν έχω δει. Και παρόλα αυτά μου λες. Ζεσταίνομαι, όχι ότι δεν ζεσταίνομαι, αλλά πόσους τόνους έκαψες μέχρι τώρα, Ιανουάριο. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχω κάψει πάνω από 15 τόνους. Από τα χεράκια μου και τα ποδαράκια μου όλα κουβαλημένα. Καμιά φορά λέω φουσκώστε δοχείο διαστολής και ορισμένοι, ας το πούμε υδραυλικοί, τώρα είναι, δεν ξέρω ακριβώς τι, νομίζουν ότι γυρνάω την Ελλάδα και φουσκώνω απλά ένα δοχείο διαστολής και ζεσταίνεται ο κόσμος. Ναι, αγαπητές, σε πληροφορώ ότι σε αυτή την εγκατάσταση τώρα και έτσι να την αφήσουμε, μόνο το δοχείο διαστολής να φουσκώσουμε, σε πληροφορώ ότι θα δεις μια θεαματική διαφορά στη θέρμανση. Θα πάθεις πλάκα, μόνο από αυτό. Μόνο από το μόνο από αυτό, ναι, ναι, μόνο από αυτό. Αυτό είναι που κανονίζει που θα ζεσταθεί το σπίτι σου. Αυτό. Ακόμα και έτσι όπως είναι. Κανονίζει τη θέρμανση του σπιτιού, υπάρχει περίπτωση όμως να σπάσουμε του λέβητα. Όχι, ίσα ίσα. Όχι το δοχείο διαστολής. Ποιο? Η θερμοκρασία του λέβητα που ζητάμε. Όχι, όχι, όχι. Για ξαναπες το αυτό για να σου δώσω σωστή απάντηση θέλω. Με τη διατομή που μου έχει, που με λάθος διατομή. Ότι, ναι. Ότι ζουρίζει του λέβητα. Ναι. Από αυτή την άποψη. Όχι, 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 όχι. Πρόσεξε, πρόσεξε. Ωραία, πάσαμε κανένα. Δεν ζορίζεται ο λέβητας, γιατί αν ο λέβητας για οποιαδήποτε λόγο ανεβάσει πίεση ή θερμοκρασία θα σου ανοίξει η βαλβίδα ασφαλείας. Ναι, αλλά πρόσεξε, 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 ποια είναι η διαφορά. Για να μην τραβήξει ζόρι ο λέβητας όμως, όταν εκείνη η βαλβίδα θα ανοίξει γιατί ανέβηκε η θερμοκρασία ή η πίεση, θα πρέπει ο αυτόματος πλήρωσης να συμπληρώνει νερό. Τι κάνει ο αυτόματος πλήρωσης? Σκάει η βαλβίδα ασφαλείας, βγαίνει το ζεστό νερό, αλλά πρέπει να συμπληρώνει κρύο για να κρυώσει ο λέβητας. Πολύ σωστά. Αν μείνει ο λέβητας χωρίς νερά, δημιουργείται ατμός, τότε ναι, θα σε ανοίξει ο λέβητας. Υπόψη όμως ότι αυτό με τους πληρωτές έχει μια απόσταση γύρω στα 20 μέτρα. Κοίταξε, αδερφέ, εγώ σου είπα από την πρώτη στιγμή. Ή θα τα κάνουμε όπως θέλω εγώ ή δεν θα... Ήρθα, ήπια τον καφέ μου, κερνάς έναν καφέ και γυρνάω πάλι στη ζεστασιά. Πάω στην ανούλα μου που με περιμένει, κάθομαι εκεί πέρα, μέσα στη ζεστούλα, αυτή τη στιγμή το σπίτι σαν να έχει 22-23 βαθμούς. Άρχοντας. Και είμαι και μπέις. Άρχοντας. Κατάλαβες. Βέβαια, μου εξήγησες και φυσικά, όπως λέω με τον κόσμο, το ότι δεν ή έχουμε ή δεν έχουμε λεφτά, δεν σημαίνει ότι θα τα σκορπίσουμε από εδώ και από εκεί. Μου είπε Στράτο, ό,τι νομίζεις πιο καλό, όσο το δυνατόν πιο οικονομικά. Ακριβώς. Πήγαμε, πήραμε τα υλικά, δεν με είπες κουβέντα. Απλά ποια ήταν η διαφορά. Αντί να τα πάρουμε όλα οριχάλκινα, τα πήραμε γαλβανιζέ. Δεν έχει να λέει τίποτα. Δεν ζηλέψαμε τίποτα. Έξτρα βαλβίδες. Ό,τι σου πρότεινα, μου λες Στράτο, όλα θα τα πάρουμε. Πολύ σωστά. Θέλω πρώτα απ' όλα ασφάλεια, το ότι θα ζεσταθείς, πρόσεξε. Το θεωρώ δεδομένο. Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ όταν θα φύγω αύριο μεθαύριο από εδώ, δεν ξέρω πόσες μέρες θα κάτσουμε εδώ πέρα, γιατί με είπες μόνοι μας θα είμαστε. Αγκαλιά θα κοιμηθούμε. Δεν υπάρχει οπότε, όταν εγώ θα φύγω, θα έχουμε πάρει τα μέγιστα από το λέβητα αυτόν, τον πρίτη. Τη γνώμη για τους πρίτη τους την έχω πει, ότι είναι ντενεκές ξεγάνω τους για μένα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ζεσταθώ. Πρόσεξε ποια είναι η διαφορά.
Άκου, θέλω να το πω σε σένα και να το μοιραστώ με τον κόσμο. Αυτόν τον Λέβητα τον πήρε 4 εκατοστάρικα. 4 εκατοστάρικα, ναι. Αν έπαιρνε έναν ίδιο πυρόλυση ή οτιδήποτε με 4 χιλιάρικα, ξέρεις ποια είναι η διαφορά τους? Όχι, δεν γνωρίζω. Μπράβο. Η μόνη διαφορά που έχουν, αδερφέ, είναι στην οικονομία στο ξύλο. Μάλιστα. Και με αυτόν θα ζεσταθείς και με τον άλλον θα ζεσταθείς. Απλά ένας Λέβητας των 4-3 χιλιάδων ευρώ. Μπράβο. Έχει πυρόμετρα, έχει κάποια άλλα, δημιουργεί μέσα τι κάνει το ξύλο και έχει οικονομία. Δηλαδή ένας Λέβητας, πολύ ωραία πάσα, ένας Λέβητας των 3.000 ευρώ με έναν Λέβητα των 400 ευρώ, η μόνη τους διαφορά είναι στην οικονομία στο ξύλο. Οικονομία στο ξύλο. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα ζεσταθώ, φίλε μου. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Mm. Στράτο, αυτά είναι τα λεφτά μου, τελείως, αδερφέ. 4 εκατοστάρικα έχω να βάλω ένα Λέβητα πρίτη. Μπορείς, καλώς, δεν μπορείς, άστο. Τώρα εσύ, ένα Λεβιτάκι το οποίο οι δυνατότητες του είναι μέτριες, έρχεται ο τετραπέραντος, ο κοντός. Ακριβώς. Και στον κάνει εκεί που θα έπαιρνες μια από αυτό που κες, γιατί στην ουσία όταν λέμε ότι ένας Λέβητας αποδίδει οτιδήποτε Λέβητας, πετρελαίο, αερίου, είναι το ποσοστό που καταναλώνει σε ενέργεια, πόσο ανταποδοτικό είναι. Ακριβώς. Δηλαδή κες ένα τόνο ξύλα και λες ότι θα βγάλω μια εβδομάδα, βγάλω μια εβδομάδα. Και έρχομαι εγώ, στο ξεφτιλίζω και δεν βγάζεις ούτε δύο μέρες. Δύο μέρες. Κατάλαβες. Αυτή είναι η διαφορά. Τι σωστή και λάθος τοποθέτηση. Δηλαδή για μένα, είτε Λέβητας ξύλου των 300 ευρώ είτε των 4.000, εμένα η φιλοσοφία μου είναι ίδια. Το ξαναλέω. Το ξαναλέω. Συμφωνώ πολύ. Έχουμε ένα Λέβητα, ναι, 400 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό, ότι εμείς που είμαστε με το Λέβητα των 400 ευρώ δεν θα ζεσταθούμε? Και μου λέει, Στράτο, είμαι νέος ακόμα και μπορώ και κουβαλάω ξανά. Για πόσο ακόμα? Για πόσο ακόμα. Τι μου είπε, σε φύγαν μέσα, σε φύγαν χέρια, σε φύγαν πόδια. Όλα. Υποφέρω, δεν είναι. Δηλαδή και έναν τόνο να γλιτώσω. Και αυτό είναι κέρδος. Και αυτό είναι κέρδος. Και αυτό είναι κέρδος. Έτσι δεν είναι, ρε φίλε. Δεν υπάρχει μέρα που να ξαπλώσω και να μην σκέφτομαι πώς θα την άλλη μέρα θα πάω πάλι ξύλα. Κάθε μέρα ξαπλώνω και το πρωί, όλη τη νύχτα σκέφτομαι, χάνω τον ύπνο μου πώς θα ξαναπάω ξύλα. Κουράστηκα. Και φυσικά μου λες όταν φεύγω, αν έχει μέσα φωτιά, έρχομαι, βγάζω τα ξύλα έξω γιατί φοβάμαι μην γίνει κάτι. Μία διακοπή ρεύματος να γίνει. Ναι. Εγώ τι σου είπα, το μόνο που θέλω όταν θα γίνει διακοπή ρεύματος, να έχουμε νερό όμως, γιατί με ρώτησε πολλοί κόσμος, Στράτο, τι γίνεται που θα γίνει διακοπή νερού. Ταυτόχρονα με ρεύμα. Τότε θα κάνετε προσευχή στον Άγιο Πέτρο. Στον Άγιο Πέτρο. Ο άνθρωπος, εντάξει, καλός φίλος τότε με το Λέβητα που αγόρασε αυτό το Λέβητα, τότε είχα αυτή την ευκαιρία. Τι σου είπε αυτός ο φίλος, για πες. Είναι άψογος ο Λέβητας, απλά θα προσέξεις, ναι, πώς θα συνδεθεί ο Λέβητας. Να συνδεθεί σωστά. Να συνδεθεί σωστά. Μπράβο. Έχω καταλάβει, αδερφέ, ότι το 30% είναι το μηχάνημα και το 70% είναι η τοποθέτηση. Μπορώ να το θέσω και παραπάνω, ότι το 80% είναι η τοποθέτηση. Το πιστεύεις και εσύ? Εγώ σαν κόσμος πιστεύω καταρχάς ότι ο Λέβητας έπρεπε να βρίσκεται πάνω σε μια βάση. Α, βλέπεις πολύ Γιαννούδη και εσύ. Γνώμη. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Γνώμη ναι. Μου, γιατί κάτω στο σιρτάρι θα το ανοίξω, ναι, θα το καθαρίσω. Ναι, ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή ναι, είναι καθαρίσω. Ναι, ναι, αλλά ναι, μέσα ναι, υπάρχουν ναι, στάχτες που δεν μπορώ να τις καθαρίσω. Γιατί και τι? Ενώ αν ήταν σε βάση, εντάξει, έχω αυτή τη στιγμή την καθαριότητα που πρέπει. Τι καθαριότητα? Εγώ έριξα μια γόπα και κάτω και με μάλωσες. Αλλά δεν μπορώ. Δεν θα αναγκαστώ να πάρω σκούπα που τραβάει. Σου υπόσχομαι ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό με όσο το δυνατόν λιγότερο κοστολόγιο. Θα σε κάνω μια εγκατάσταση, μαζί θα την κάνουμε μάλλον, μαζί θέλω δηλαδή όταν θα τελειώσω από εδώ, ο σκοπός μου αυτό είναι να είμαστε και οι δυο σοφότεροι και να μην έχεις ανάγκη κανέναν από εδώ και πέρα. Όταν εσύ μου λες ότι έτρεχε η βαλβίδα ασφαλείας και αναγκάστηκα και την άλλαξα μόνος μου, αφού πιάνω τα χέρια μου. Και έβρισκα καταστήματα, έτρεξα να ανοίξω κατάστημα. Έλα ρε φίλε. Να πάρω μια βαλβίδα ασφαλείας. Τελικά είδες πως γίνει, τα ρημάδια χαλάνε όταν δεν το, εκεί που δεν πρέπει. Εκεί που δεν πρέπει. Όπως μου χάλασε και ο θερμοστάτης επαφής. Ναι. Που εξ αρχής από την ημέρα που τοποθετήθηκε ο Λέβητας εδώ και 8 χρόνια δεν μου άρεσε ο θερμοστάτης. Δεν είναι σωστός το. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι σωστός, δεν είναι καλός, δεν είναι η δουλειά του αυτή ο θερμοστάτης επαφής.
Είναι για άλλες δουλειές. Για μένα ο θερμοστάτης επαφής είναι φύγε κακό από τα μάτια μου, αδερφέ. Δεν είναι για τίποτα άλλο. Τελείως. Έρχεται τον κοπανά εδώ πέρα. Μόνο σου κατάλαβε ότι αυτό δεν διαβάζει. Εμείς θέλουμε τη θερμοκρασία του νερού. Ναι. Για να δώσει εντολή του νερού. Έτσι θέλω να μιλάς. Έχουμε έναν πολύ ωραίο κυκλοφορητή DAV. Εδώ θα συμμαζέψουμε ό,τι μπορούμε όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα. Και μου είπες, μακάρι να πάνε καλά οι δουλειές κάποια στιγμή και να έρθεις να κάνουμε κι άλλες βελτιώσεις. Πραγματικά έχω να σου προτείνω πολλά πράγματα. Μου είπες ότι θα ήθελα το boiler να φύγει μέσα από το μπάνιο. Δεν φυσικά το θέλω, θα το ήθελα εδώ. Φυσικά. Αυτά θα γίνουν εν καιρό. Εκείνο φυσικά που θέλουμε να κάνουμε πρώτα είναι να εκμεταλλευτούμε όσο το δυνατόν περισσότερο το συγκεκριμένο μηχάνημα. Να είναι ανταποδοτικό η ταλαιπωρία που τρώμε. Δεν υπάρχει λόγος από τη στιγμή που έχουμε ξυλολεύεται να καίμε και ρεύμα για να ζεστάμε νερό να κάνουμε. Όλα θα γίνουν σιγά σιγά με τη βοήθεια τη δικιά σου. Εσύ τώρα είσαι εδώ πέρα, βοηθός θα είσαι εδώ πέρα. Ανέκδοτα ξέρεις να λες? Ελάχιστα. Ένα δεν ξέρεις να μην πεις τώρα? Όχι, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω πανέκδοτα. Τι μου είπες όμως, Μπαρμπαστράτο, έλα και θα ρίξεις πολύ γέλιο και κλάμα μαζί άμα δεις το λέγοντα. Μόνο που θα το δεις. Η αλήθεια είναι ότι η μέρα Σάββατο σήμερα δεν περίμενα, αλήθεια δεν σου λέω, δεν περίμενα τόσο χάλι. Περίμενα κλασικές περιπτώσεις όπως το δοχείο διαστολής ταϊσμένο να μην είναι σωστά, να κάτσουμε μέχρι το βράδυ, να τα κάνουμε μπαμ μπαμ και να τελειώνει. Τώρα αναγκαστικά θα ξυλώσουμε σχεδόν το μισό λεβιτοστάσιο, σχεδόν όλο, τέλος πάντων. Αλλά σου είπα, ή θα γίνει όπως θέλω εγώ, με όσο το δυνατόν λιγότερα λεφτά, ή μη με ζαλίζεις καθόλου το κεφάλι. Τι μου είπες? Συμφωνώ απόλυτα. Όχι ρε, τι μου είπες? Εν λευκό πες. Εν λευκό. Άμπρο, έτσι θέλω να μου μιλάς. Έτσι. Συνεχίζουμε. Αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα όμως, φίλε. Καλά και οι δουλειές που μας δείχνουν στα πώς τα λένε, στα πολυμέσα. Μπράβο, πολύ σωστά. Αλλά η ελληνική πραγματικότητα είναι αυτή. Είναι αυτή. Ένα μεγάλο ποσοστό, 90% υπολογίζω εγώ, είναι από ελληνικά λεβιτοστάσια και σπίτια είναι που ταλαιπωρεί το κόσμο. Ακριβώς. Αυτό το 10% πέσαν σε καλά μαστόρια, έτσι. Είχε λεφτά ο κόσμος, βέβαια. Έχω πει πολλές φορές ότι πολλοί από εσάς, όχι εσείς συγκεκριμένα, από αυτούς που μας βλέπουν, νομίζουν ότι ζεσταίνονται, φίλε. Ακριβώς. Νομίζουν. Νομίζουν. Ναι. Νομίζουν. Δεν έχει πάρει το φυλάδιο χρήσης να δει τις οδηγίες και το κάθε. Καλά, το φυλάδιο χρήσης της Πρίτη, το οποίο το έχω διαβάσει, ωραία πάσα με έδωσες, μιλάει πάντα για ανοιχτό δοχείο διαστολής. Οι Βούλγαροι είναι έτσι. Πριν χρόνια, όταν είχε ανοίξει ένας μάγκας, ήρθε ένας δορυφόρος στην Καστοριά, θυμάμαι το 15 τόσο, και έφερε Πρίτη προϊόντα από τη Βουλγαρία με ένα άλλο αλάνι. Ήρθανε, πουλήσανε τάντερά τους το 2015, πολύ σωστά. Κάπου τόσο ήρθανε, νταλίκες ξεφορτώναν, μαζέψαν όλο το χρήμα του κόσμου και εξαφανιστήκαν. Γεια σας. Εγώ είχα πάει στο μαγαζί του, ήταν πριν μπει στην Καστοριά, στο πρώτο χωριό εκεί πέρα, ένα πολύ κεντρικό μαγαζί, νταλίκες ερχόταν. Το άνοιξε ένας Έλληνας μαζί με έναν Βούλγαρο. Πήραν όλο το χρήμα της περιοχής και εξαφανιστήκαν. Αυτός είναι ο φίλος μου που σου αναφέρω, Έλληνας. Άσε ρε. Είχε και στην Καστοριά μαγαζί. Μπορώ να σου αναφέρω μετά, βέβαια, φυσικά και που μένει και πώς. Και πώς επιβιώνει. Τώρα φαντάζομαι με τόση. Είσαι πολύ καλό μέρος, στο Μουνόζι. Τα κονόμησε δηλαδή. Τα κονόμησε, έκανε ένα σπίτι πάρα πολύ. Μπράβο του. Και αυτή τη στιγμή γυρίζουμε χρήμα στο παντελόνι. Πολύ χρήμα και πουλάει τρελά. Μπράβο. Σωστό. Και σε Κώστα και Στράτο. Κάθισε να ξυλώσει το μισό του Λέβητα. Γιατί ήρθε ένα. Πάντως ο φίλος σου έδωσε καλές πληροφορίες. Καλό μηχάνημα, αρκεί να συνδεθεί σωστά, σε είπε. Δώσε μεγάλη προσοχή στη σύνδεση. Δηλαδή είναι φίλος σου, μπορούμε να τον πάρουμε τηλέφωνο να τον δώσω συγχαρητήρια. Φυσικά. Μπράβο. Μπορούμε να πάμε και σπίτι. Είμαστε αρκετά κοντά. Έχει καθαρό αέρα εκεί. Αχ, η ελληνική πραγματικότητα, φίλοι μου καλή, δυστυχώς έτσι είναι. Το φάρμακο. Ακριβώς το ίδιο μηχάνημα, εμένα μου το έδωσε 4 εκατοστάρικα, σου άλλο το έδωσε 8 εκατοστάρικα. Ναι. Δυστυχώς ή ευτυχώς ένα είναι το φάρμακο, αδερφέ. Η ενημέρωση, τίποτα άλλο. Όταν για μένα είσαι ενημερωμένος και δεν τρως τον παπά που λέμε. Μπράβο. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι εύκολα. Όταν είσαι σαν το κουτάβι εκείνο με τα κλειστά τα μάτια, έρχεται ο κάθε τετραπέρατος κοντός και σε όπως θέλει. Όπως θέλει. Κατάλαβες.
Αυτά για τώρα, συνεχίζουμε βήμα-βήμα με την άδεια του Κωνσταντίνου, γιατί ο φίλος είναι φίλος του καναλιού και μου λέει, αδερφέ, να ενημερώσουμε τον κόσμο, να μην την πατάει ο κόσμος ή να καταλάβει σιγά-σιγά γιατί δεν ζεσταίνεται. Και όσο δεν ζεσταίνεσαι, αδερφέ, τόσο τρώει αυτό. Έτσι, η φιλοσοφία όλη, γιατί με ρωτάει ο κόσμος, καλά ρε Στράτο, τόσο ξύλο που ρίχνω. Γιατί δεν ζεσταίνω. Γιατί δεν ζεσταίνουμε. Πού πάει όλη αυτή η ενέργεια. Έτσι. Δεν είναι καλή ερώτηση. Άψογη ερώτηση. Η ερώτηση είναι ότι όταν αυτό δεν υπάρχει ισορροπία στο δίκτυο και δεν έχω σωστή μεταφορά του νερού που καίω ξύλα να το ζεστάνω στους 50, 60, 70 βαθμούς και δεν απλώνεται σωστά σε όλο το δίκτυο, πρώτα απ' όλα η απώλεια, λέει, ξεκινάει από τα πρώτα 10 εκατοστά. Δηλαδή εσύ ρίχνεις 60-70 βαθμούς, φεύγει 70 βαθμούς, αλλά δεν φτάνει σωστή θερμοκρασία στα σώματα, άρα το σπίτι δεν θερμαίνεται, άρα εσύ συνέχεια ρίχνεις ξύλα για να πιάσεις τους 20, 21, 22 βαθμούς. Αν η διάμετρος του τουμποράματος αυτή είναι 2 πόντων, ναι, τόσο τι είναι. Με τη ζέστη που τρώει έρχεται και μικραίνει και γίνεται μισός πόντος από το μισό πόντο. Είναι... Λάθος τα λες, αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ένα μωρό να βάζεις να κατουρίσεις, πιο πολύ νερό πετάει. Έτσι που λες, η απάντησή μου σε αυτούς που νομίζουν ότι γυρνάμε όλη την Ελλάδα και φουσκώνουμε ένα δοχείο διαστολής. Όχι αδερφέ, εγώ ήρθα καλεσμένος στον φίλο μου τον Κώστα, αποφασισμένος να σε ζεστάνω. Το καταλαβαίνεις αυτό? Absolutely. Εγώ δεν θα φύγω από εδώ αν δεν σου πω, φίλε μου Κώστα, αυτό είναι που, το περισσότερο που μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Αν δεν ζεσταίνεσαι, θα ψάξουμε έναν τρόπο να ζεσταθούμε. Ακριβώς. Ξέρεις για μένα ποια είναι τα δύο μεγαλύτερα ψέματα που έχω ακούσει? Τα δύο μεγαλύτερα, ναι, ψέματα. Τα δύο μεγαλύτερα ψέματα που έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια, ας το πούμε. Πέρα από αυτά που μας λένε οι πολιτικοί κτλ. Θες να σας τα πω? Φυσικά. Το ένα είναι, μη φοβάσαι, θα σου τον ακουμπήσω λίγο. Λίγο. Εντάξει. Το ξέρουμε, εμείς η γενιά μας τα γνωρίζει αυτά. Και το άλλο είναι, μάστορα δεν ζεσταίνομαι, και γυρνάει ο μάστορας και λέει, δεν τίποτα, θέλουν εξαέρωση στα σώματα. Ακριβώς. Να πάρουμε το κύπελο να κάνουμε εξαέρωση στα σώματα. Ναι ρε φίλε. Κι όμως, ναι. Όλοι, ναι. Συμβαίνει και αυτό. Παίρνεις τηλέφωνο τον μάστορα που σε έκανε του καλοριφέρ και σου λέει, δεν τίποτα, κάνε εξαέρωση τα σώματα και... Παίρνεις τον μάστορα τηλέφωνο, του λέει, δεν έχω νέο ζεστό νερό στον μπόιλερ, και σου λέει, κάνε εξαέρωση το... Ναι. Αξιμίζω στο ξερωτερά και πάρεις στο μπόιλερ και κάνε εξαέρωση. Το έχω ακούσει αυτό. Δεν θα μείνουμε εδώ όμως. Ήδη το κανάλι μας, φίλε μου Κωνσταντίνο, γιατί είναι και δικό σου το κανάλι, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις πίσω από την κάμερα και μπροστά. Βέβαια, ο μόνος λόγος που δεν σας αφήνω να βγαίνετε μπροστά από την κάμερα είναι για να μην με πάρετε τη δόξα, όχι κάτι άλλο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση από μένα. Και τι ήθελα να πω, θέλω να πω ότι το κανάλι μας είναι καθαρά ενημερωτικό. Είδες, μου λες Στράτο, τι θέλουμε. Πήγαμε στην Κατερίνη, στο φίλο μου τον Τζακυρίδη. Για πες εντυπώσεις από τον Τζακυρίδη. Άψογη εξυπηρέτηση. Ε? Πάρα πολύ καλές τιμές. Καλό παιδί, ε. Absolutely. Άνθρωπος. Άνθρωπος. Μόλι τη λέξη. Μόλι τη λέξη. Γάμισε τις τιμές. Δεν μας ενδιαφέρουν. Πέντε πάνω, πέντε κάτω. Τι με είπε Στράτο? Θα τα πάρουμε έτσι κι αλλιώς. Όπως λέει ο φίλος μου Σαράντος, είτε λύκος μη φάει, είτε αρκούδα το ίδιο πράγμα. Οπότε όμως να έχεις αυτός που είναι πίσω από τον πάγκο να είναι άνθρωπος. Να είναι άνθρωπος. Έχουμε χάσει την ανθρωπιά μας, ε. Ακριβώς. Πιστεύαμε πολύ ότι σαν λαός με τις δυσκολίες που περνάμε θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, αλλά τελικά σκατάφαγαμε. Η βαλβίδα ασφαλείας μας έχει μέσα στο κουτί της ένα λαστιχάκι. Ο άνθρωπος μας έδωσε 10 σε περίπτωση που μας κοπεί. Ναι, να μην σταματήσει η δυνάστηση. Άστο, τι είναι. Μακάρι, εγώ το είπα, ότι μέσα από το κανάλι μας να αναδεικνύουμε τέτοια μαγαζιά, τέτοια καταστήματα, σαν το φίλο μου τον Τζακυρίδη. Εγώ σου είπα, τέταρτη φορά είναι που τον βλέπω σήμερα. Άψογη εξυπηρέτηση. Σαν να τον ξέρω χρόνια. Με έβγαλε μια θετική ενέργεια. Πολύ καλή άνθρωπη. Εγώ ξανά, όταν έρθω στην περιοχή την ευρύτερη της Κατερίνης, δεν υπάρχει περίπτωση να πάω αλλού. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άψογη εξυπηρέτηση. Δεν μπορούμε να πούμε κάποια, ναι, κάποια άσχημη λέξη για αυτόν τον άνθρωπο. Αυτά. Βαράμε αλίπητα να ζεσταθούμε μέχρι το βράδυ. Αλίπητα. Αλίπητα, έτσι. Κλείσαμε τον αυτόματο πλήρωσης. Αδειάσαμε τα νερά, κάναμε εκτόνωση από τη βαλβίδα ασφαλείας και είδες με το που φούσκωσα το δοχείο διαστολής
ήσουν στην τουαλέτα εκείνη την ώρα και πολύ, ξαφνικά πολύ σωστά. Βλέπεις το μπαρόμετρο ήταν στο 0 και ξαφνικά το βλέπεις ανέβηκε. Πήγε στο 4, σωστά. Ενώ ήταν κλειστός ο αυτόματος πλήρωσης. Πώς ανέβηκε η πίεση, ξέρεις? Όχι, δεν το γνωρίζω, γι' αυτό και ρώτησα. Μπράβο, ωραία ερώτηση. Το βλέπεις τώρα το δοχείο? Μάλιστα. Έλα εδώ να δεις. Το βλέπεις? Έχει το βάρος του δοχείου του. Έβαλα αέρα μέσα στο δοχείο και ο αέρας με τη μεμβράνη πίεσε το νερό που είχε πίεσε μέσα, το νερό, έδειξε ανέβασε νερό. Την πίεση στο τέτοιο και αδειάζει αυτή τη στιγμή το δίκτυο της όσο είναι να αδειάσει. Μάλιστα. Τόσο σημαντικό ρόλο παίζει αυτό το στρόγγυλο το πράγμα. Κατάλαβες? Άψογα. Αυτή είναι η δουλειά του αδερφέ. Είδες τι ωραία παρατήρηση που έκανες, πώς έτυχε κιόλας. Ενώ είχαμε πίεση 0, με το που έβαλα αέρα είδες την πίεση να εκτοξεύεται. Να εκτοξεύεται. Κατάλαβες? Τόσο απλά είναι τα πράγματα, αδερφέ. Μάλιστα. Το δοχείο διαστολής για να ελεγχθεί, τι κάνανε όλα αυτά τα χρόνια? Βάζανε το χέρι και κάνανε αυτό το πράγμα. Καλό είναι. Καλό. Έτσι. Το δοχείο διαστολής για να ελέγξει την πραγματική του πίεση δεν πρέπει να έχει καθόλου πίεση από το νερό. Πίεση νερό. Γιατί μπράβο. Όμως αυτό? Μπορεί να έχει 0,5 μπαρ πίεση μέσα. Αυτή τη στιγμή έχει 0,3 μπαρ πίεση. Αν η πίεση του νερού στο δίκτυό σου είναι 2 μπαρ, αν πας να το μετρήσεις, 2 μπαρ θα δείξει. 2 μπαρ. Είναι πλασματική. Ή πρέπει να αδειάσεις τα νερά του Λέβητα κλείνοντας 2 βάνες, να ρίξεις την πίεση στο Λέβητα στο 0 Μάλιστα. και να το ελέγξεις, που σημαίνει αυτό ότι θα βγουν νερά και μετά θα συμπληρώσεις φρέσκο, το οποίο λέει ο μάγκας ο λαλίστατος ότι δεν κάνει να βάζουμε φρέσκο νερό μέσα στο κύκλωμα του καλοριφέρ, γιατί βάζουμε άλατα, οξυγόνο κτλ. Πολύ ωραία μας τα λένε. Και έρχεται ένας άλλος μάγκας και μας λέει βάλε μια βάνα με τρελό ρακόρ να κλείνεις πολύ απλά τη βάνα, να τρέχει μια σταγόνα νερό, να το παίρνεις και άμα δεν έχεις κομφλέρο όπως έχω εγώ πηγαίνεις στο Βυζινάδικο, πολύ απλά. Μπράβο, τι σου είπα εγώ? Κάθε 6 μήνες θέλω να το ελέγχεις. Εσύ είσαι ο μάστορας. Έτσι. Και μου λες αν ο Μπαρμπαστράτος λέει 6 μήνες, εγώ κάθε 3 θα πάω. Θα πάω κάθε 2 μήνες. Μπράβο. Όταν είναι απλή διαδικασία, κλείνω, το βγάζω και πάω το μετράω, ναι, θα πηγαίνω κάθε 2 μήνες. Έτσι όπως ήταν εδώ. Όταν όμως έτσι όπως είναι, θα πρέπει ο μάστορας να διάσει νερά να κάνει και επειδή η αξία του είναι 50 ευρώ, γιατί η αξία μας αυτή είναι, 50 έτσι. Ευρώ είναι, δεν κάθεται, έρχεται. Καλά είναι. Καλά είναι. Αυτή είναι, αυτή είναι. Και ειλικρινά ρε εσύ Κώστα, περάσαν 5-6 χρόνια. Εγώ βέβαια όταν ξεκίνησα πρώτη φορά το κανάλι το 16 και άρχισα να μιλάω για τα δοχεία διαστολής, νόμιζα ότι το γνωρίζουν όλοι το δοχείο, τι κάνει και πώς πρέπει να είναι. Τελικά την τύφλα του στη μαύρη. Το 10%, το 10% αν γνωρίζει τι κάνει το δοχείο. Βρε, ακόμα καθόμαστε και συζητάμε για δοχεία διαστολής. Μιλάω στα βίντεο μου για δοχείο διαστολής και με γράφει ο άλλος. Εγώ πειραματίστηκα, εγώ έκανα, ο άλλος αυτά που λες δεν ισχύουν. Ρε παιδιά, τα ζω κάθε μέρα. Με παίρνει ο φίλος μου Κώστας και μου λέει Στράτο, είδα τα βίντεο σου. Πήρα μια τρόπα ποδηλάτου, το φούσκωσα και ζεστάθηκε το τελευταίο σώμα. Ακριβώς. Που δεν ζεστάθηκε καμιά φορά. Ακριβώς. Και καθόμαστε ακόμα συζητάμε για δοχεία διαστολής. Ναι. Εκεί ακόμα. Μετά από 6 χρόνια. Κι όμως. Και θα συνεχίσουμε να συζητάμε για δοχεία διαστολής. Εχθές μιλούσα από Κοζάνη με τον κύριο Κώστα. Ήταν καθηγητής, τώρα είναι στην σύνταξη. Μου λέει φώναξα το μάστορα, τηλεθέρμανση έχει και στο κομμάτι το δικό του λέει βάλε, άσε ρε λέει, και πού τα ξέρεις αυτά, λέει βλέπω το Γιάννουδη, άντε μου ρε το μαλάκα. Βρε κάνε αυτό που σου λέει ο άνθρωπος, κάντε εσύ και σήκου, πληρώσε και σήκου φύγε. Ναι, φτάσαμε πλέον ο ιδιώτης, ο Κώστας που δεν έχει ιδέα, ο οποίος είναι μηχανικός αυτοκινήτων και μου λέει Στράτο αυτά μου φαίνεται αστεία, αλλά δεν θέλω να ανακατευτώ. Πώς με είπε ένας φίλος, χρόνο, Στράτο μου λέει, δεν έχουμε χρόνο και δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με πράγματα που δεν είναι το αντικείμενό μας, όχι ότι δεν πιάνουν τα χέρια μας. Ακριβώς. Αλλά αναγκαζόμαστε, γιατί η περιοχή εδώ είναι δύσκολη, μου είπες Μπαρμπαστράτο, πού να βρεις υδραυλικό τώρα, είστε και δυσέβρετοι εσείς, χειρότερα από γιατρούς γίνατε. Ναι, θα κάτσω να το κάνω μόνος μου, ναι θα σε κάνω βάνα με τρελό. Βάνες κεντρικές, πολύ απλά να κλείνεις και να τα κάνεις μου. Ναι, θα τα κάνεις μόνος σου, ρε έτσι, φίλε. Έτσι. Έτσι. Τέλος πάντων. Αυτά είναι. Κοίτα το. Έτσι πρέπει να είναι το δοχείο. Το δοχείο
όταν ο Λέβητας είναι κρύος και έχει πύχη 1,5 μπαρ νερό πίεση, αυτό πρέπει να έχει 1,3, 1,4, πιο κάτω. Πιο κάτω. Πρόσεξε. Και να κουνιέται έτσι. Όταν το νερό θα ζεσταθεί και θα κάνει διαστολή, η διαστολή θα έρθει και θα μπει μέσα στο δοχείο διαστολής, τότε θα το καταλάβεις ότι είναι λίγο βαρύ. Παίρνει τη διαστολή. Όταν θα κρυώσει ο Λέβητας, πάλι η μεμβράνη θα σμπρώξει το νερό και θα το στείλει πάλι πίσω. Πάνε κάνεις όση εξαέρωση θες στο σπίτι. Αν το δοχείο σου διαστολής δεν είναι φουσκωμένο, αν ο αυτόματος δεν είναι σωστά ρυθμισμένος, δηλαδή πίεση δικτύου με πίεση αέρα στο δοχείο, κάνε όση εξαέρωση θες, κακό κάνεις, καλό δεν κάνεις. Καλό δεν κάνεις. Άρα τα δύο μεγαλύτερα ψέματα που έχω ακούσει είναι: θα σου τον ακουμπήσω λίγο και κάνει εξαέρωση τα σώματα για να ζεσταθείς. Κάνει εξαέρωση τα σώματα για να ζεσταθείς. Χάρηκες που ήρθα. Πάρα πολύ. Χάρηκες. Πάρα πολύ. Χαίρομαι. Από την πρώτη στιγμή που ήρθες. Και εγώ, πραγματικά. Από την πρώτη στιγμή. Έτσι σε θέλω. Θέλω να χαίρεσαι για να ζεσταθούμε. Και να καταλάβουμε επιτέλους η τετραπέρατη υδραυλική ότι ο ιδιώτης, ο πελάτης δηλαδή, δεν είναι χάζος. Δεν είναι χάζος. Γιατί σας μιλάμε, λες και είστε χαμηλής, πώς το λένε... Χαμηλής αυτοεκτίμησης, μπράβο. Ναι. Νοημοσύνης. Νοημοσύνης. Ξέρεις τι γίνεται, μερικές φορές αναγκάζεσαι να κάνεις το χαζό για να μην φτάσεις στο σημείο να μαλώσεις. Ναι. Ενώ έρχεται ο Έλληνας, π.χ. ήρθε σε να γνωρίζω ναι. Αναγκάζομαι και κάνω το χαζό. Ναι. Για να μην φτάσουμε στο σημείο να μου λέει φίλο του κανάλι, φώναξε τον υδραυλικό να κάνει συντήρηση. Του λέω πριν κάνει οτιδήποτε, αφού άπλωσε τα εργαλεία του, έλεγξε το δοχείο διαστολή. Τον βλέπω κάνει αυτό το κλασικό το φσστ. Όπω ήταν, του λέω, όπω είσαι, του λέω, πάρε 10 ευρώ για τι βενζίνε σου και εξαφανίσου να μην σε βλέπω. Γεια σου. Ναι. Και κάτσε ακόμα. Τα καλύτερα τώρα έρχονται, Κώστα. Ωραία. Γιατί τώρα θα οργανωθούμε καλύτερα. Θα πούμε καλύτερα πράγματα, θα κάνουμε βίντεο αναλυτικά. Τώρα βλέπεις τα βίντεο μου όλα αυτά τα χρόνια, είναι ό,τι δουλειά με τυχαίνει ρε παιδί μου και κάνω παρουσία. Τώρα όταν θα κάνω βίντεο εξειδικευμένο, μόνο για δοχείο διαστολής, μόνο για κυκλοφορητή, μόνο για αυτόματα, δηλαδή μία ώρα να μιλάω μόνο για αυτόματο πλήρωσης ή μία ώρα να σου εξηγήσω ότι αυτός ο κυκλοφορητής μια φορά στα 10 χρόνια, ναι ρε φίλε, πρέπει να ανοιχτεί, να καθαρίσει, να γίνει μια συντήρηση. Τι να κάνουμε τώρα. Την νερό περνάει. Βέβαια. Πρέπει, δηλαδή στα μηχανικός αυτοκινήτων είσαι. Δεν πρέπει την αντλία νερού να την πετάξεις όταν αλλάζει ζημάντα χρονισμού. Δεν αλλάζουμε και την αντλία του νερού. Εννοείται. Προληπτικά, χωρίς να χαλάς. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε παραφλού γιατί δεν πιάνει άβατα. Για να μην χαλάμε. Ωραία, φίλε, έτσι θέλω. Πάμε δυνατά. Πάτε το δάκτυλο από εκεί. Για να δω. Γιατί άμα πάρω φόρα να μιλάω εγώ και μετά με κάνεις τέτοιο θα... πώς το λένε. Γράφει. Ναι. Το λοιπόν. Διάβασα κάτι σχόλια στο YouTube, μερικά από αυτά. Φυσικά, φίλε μου, πίσω από την κάμερα βρίσκεται ένα από τα δικά μου τα παιδιά, ο Διονύσης, ο φίλος μου. Σε ανέφερα σε ένα από τα βίντεο και πολλοί κόσμος θέλει να σε πάρω σαν συνέντευξη κάτι, να μας πεις κάνα δύο πράγματα. Αλλά κάνει όχι από πίσω. Φυσικά και δεν είναι εύκολο να βγάλεις ούτε τη μούτσκα σου ούτε τη δουλειά σου στο YouTube, καλή μου φίλη. Κάποιος έγραψε σχόλιο ότι την έχω δει κάτι, πώς το λένε αυτό ρε εσύ, αυτούς που την έχουν δει κάπως πώς τους λένε. Ούτε αυτό το ξέρεις. Θα σε πετάξω τίποτα. Τέλος πάντων, βρισκόμαστε σε ένα λεβιτοστάσιο, έλα σιγά σιγά. Το τράβηξα και χθες το πριν και το μετά. Ένα λεβιτοστάσιο που πραγματικά όταν ήρθα εδώ πέρα, σιγά το κεφάλι σου, το βλέπεις ότι είναι για κοντούς, έτσι. Έτσι ακριβώς. Κοντούς και χοντρούς. Και όπως με λέει ο φίλος μου Κωνσταντίνος, όντως αυτός που ήρθε και έκανε το λεβιτοστάσιο αυτό το πρωί και τελείωσε το μεσημέρι και έφυγε, ήταν και κοντός και χοντρός. Ο λόγος που έκανα 120 χιλιόμετρα προχθές και ήρθα εδώ πέρα ήταν απλά να έρθω για βόλτα, όπως εξήγησα και σένα. Πάρ' το δάκτυλο από εκεί με αποσυντονίζεις. Ήρθα να δω απλά και όταν είδα την επικινδυνότητα αυτού του λεβιτοστασίου, έλα πιο μέσα. Όταν ήρθα αυτή την είδα την επικινδυνότητα του λεβιτοστασίου, αποφασίσαμε χθες μπαμ μπαμ σε χρόνο ντετέ να τα ξυλώσουμε όλα,
να τα κάνουμε από την αρχή. Πήγαμε στον φίλο μας τον Τσακυρίδη. Τραβάει αυτό, ρε. Ναι. Τον φίλο μας τον Τσακυρίδη που χάρη σε σένα τον γνώρισε, ένα πάρα πολύ καλό παιδί στην όμορφη πόλη της Κατερίνης. Πήγαμε, πήραμε τα υλικά, βέβαια τα ανέβασα φωτογραφία στο Facebook και όλοι άρχισαν να λένε ότι εγώ προτείνω ριχάλκινα και το πήγα στο Γαλβανιζέ. Σαν πρώτη φάση ο φίλος μου ο Κώστας μου λέει Στράτο, εκείνο που θέλω όσο το δυνατόν πιο οικονομικά, εν λευκό βέβαια, να κάνεις τι έχεις να κάνεις εδώ πέρα. Από εκεί και πέρα το Γαλβανιζέ, το εξάρτημα, όχι ότι είναι καλό, είναι κακό ειδικά στη θέρμανση, δεν έχει να λέει κάτι αυτό. Φυσικά όταν θα έρθει η ώρα, τι έπαθες, ρε. Έλα, να φαίνει το λεύτος. Κάναμε αυτά που κάναμε, φυσικά δοχείο διαστολής, θα τα πω και μετά. Το κάναμε όσο το δυνατόν πιο οικονομικά και φυσικά όταν τα εξαρτήματα τα Γαλβανιζέ εν συγκρίση με τα οριχάλκινα, η διαφορά τους δεν είναι 1 και 2 ευρώ, έτσι Διονύση. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή άμα πάει να πάρεις ένα σταυρό οριχάλκινο με έναν σταυρό Γαλβανιζέ, η διαφορά τους είναι αρκετά ευρώπουλα, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μας περισσεύουν και εν μέσω χειμώνα, έτσι. Κάναμε τα τελείως απαραίτητα, γιατί ο φίλος μου Κώστας είπε ότι Στράτο ενδέχεται ότι δεν θα την παλέψω για πολύ ακόμα με τα ξύλα. Τα ξύλα είναι τυράνια και υπάρχει μια περίπτωση, αν όλα πάνε καλά, να γυρίσουμε στο πέλετ. Οπότε αυτά που κάναμε σαν αρχή ήταν τα πιο βασικά, τα οποία πρέπει να γίνουν πριν 7 χρόνια. Μπορώ να πω ότι ήταν ένα από τα χειρότερα λεβιτοστάσια που μπήκα ποτέ σε ξυλολέβητα. Ο βαθμός επικινδυνότητας ήταν πάρα πολύ μεγάλος και θέλω να σας επισημάνω ότι ο ξυλολέβητας, το υδραυλικό τζάκι, η υδραυλική σόμπα είναι τελείως διαφορετικά από ότι το πέλετ και το πετρέλαιο και το αέριο. Όταν κόβεται το ρεύμα, πολύ απλά εκείνα σταματά να ανεβάζουν μια θερμοκρασία π.χ. 90 βαθμούς και μετά σιγά σιγά κατεβαίνει η θερμοκρασία. Τα λέω καλά, Μάστορα? Έτσι ακριβώς. Στο ξύλο όμως ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Με το που θα κοπεί το ρεύμα, θα κολλήσει ο κυκλοφορητής, θα χαλάσει ο βαπτιζόμενος ή ο επαφής, τον ήπιες. Εκεί πρέπει να δώσεις μεγάλο βάρος στον αυτόματο πλήρωση σε συνεργασία με το δοχείο διαστολής και τα ασφαλιστικά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε νερό. Κάποιος φίλος μου με ρώτησε, φίλε, άμα κοπεί το ρεύμα και το νερό εκεί, τα πράγματα αγριεύουν πάρα πολύ. Καλό θα είναι όσοι έχετε ξυλολεύτες, υδραυλικά τζάκια και τα λοιπά, να πάρετε και μια μπαταρία. Τα λέω σωστά? Ακριβώς. Βάζοντας μπαταρία όμως, καλά θα είναι να γίνει σε συνδυασμό με έναν κυκλοφορητή inverter, ο οποίος αυτός τι κάνει, καίει πολύ λιγότερο, καταναλώνει μάλλον πολύ λιγότερο ρεύμα από ότι ο κλασικός, έτσι. Ναι. Οπότε θα σε πάει περισσότερη ώρα, βάσει με το φτωχό μου το μυαλό εγώ. Είναι πολλά, σίγουρα όμως. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει ένας μάστορας εδώ πέρα και να σου πει ότι εγώ σου δίνω εγγύηση 100% ότι δεν θα συμβεί οτιδήποτε, γιατί πάντα υπάρχει ο παράγοντας άνθρωπος. Τα λέω σωστά? Μη με κλείσεις το μάτι, ναι. Θέλω να ακούω τη φωνή σου. Γιατί καταρχήν θέλω να περάσω στον κόσμο ότι είσαι υπαρκτό άτομο και δεν είσαι της φαντασίας μου. Πάμε έξω τώρα, θα τα πω εγώ μετά να μην σε κουράζω κιόλας. Μπορεί να πάρουμε και την άλλη την κάμερα, την επιγόνια. Πήραμε το φανταστικό αυτόματο πλήρωσης, ο οποίος ήταν πάνω στο boiler, που δεν έχει, φίλε μου καλέ, καμία δουλειά ο αυτόματος πλήρωσης να είναι πάνω στο boiler. Η δουλειά του είναι ακριβώς δίπλα στο λέβητα. Ένα λεβιτοστάσιο, οτιδήποτε είναι αυτό, θέλει το δικό του αυτόματο πλήρωσης, το δικό του κυκλοφορητή, το δικό του δοχείο διαστολής, όλα τα δικά του και ειδικά σε ξυλολέβητα. Με το που ανοίξαμε, έλα σιγά σιγά προς τα εδώ, φυσικά και ήταν γεμάτο σκουπιδάκια. Ένας αυτόματος πλήρωσης, να ξέρετε ότι αν ο μάστορας σου δώσει την επιλογή και έχεις μια βάνα πριν και μετά, μπορείς πολύ απλά να το βγάλεις, να το καθαρίσεις και άμα πιάνουν και τα χέρια σου, ναι, και να τον λύσεις, να τον ξεφρακάρεις, γιατί συνήθως ο αυτόματος πλήρωσης δεν είναι κανένα ιδιαίτερο εργαλείο, ρε φίλε. Έχει από πάνω αυτό εδώ το τέτοιο, ένα ελαττήριο, άνοιξες καμιά φορά. Ελαττήριο και μια μεμβράνη. Και μια μεμβράνη. Αυτή η μεμβράνη, συνήθως άμα κάθεται πολύ καιρό έτσι, κάνει πατούρα, κολλάει και πολύ απλά μπορείς να το ξεβιδώσεις, να το καθαρίσεις και να βάλεις. Άλλες φορές, που είναι το βελάκι από εδώ,
Συνήθως έχουμε από εδώ και ένα, ένα σιτάκι, ας πούμε. Που μία φλάτζα έχει... με ένα σιτάκι. Μπράβο, που με έχει τύχει πολλές φορές αυτή το σιτάκι να έχει πάρει σκουπιδάκια μέσα. Χώματα. Και τελείως. Χώματα. Γι' αυτό και εγώ συνήθως βάζω και βαλβίδα αντιπιστροφής και ένα φίλτρο κεντρικής παροχής. Βέβαια, αυτός ο αυτόματος πλήρωσης όχι ότι δεν είναι καλός, αλλά δεν είναι υπερβαραίος τύπου όπως θέλω εγώ να μπαίνει σε ξυλολέβητες. Ο υπερβαραίος αυτόματος πλήρωσης και ταχείας είναι αυτός που όταν θα σας ανοίξει η βαλβίδα ασφαλείας θέλω να προλαβαίνει να βάζει νερό μέσα στο κλειστό κύκλωμα του καλοριφέρ όταν έχουμε να κάνουμε ξυλολέβητα με υδραυλικό τζάκι ή με υδραυλική σόμπα. Ο βαθμός επικινδυνότητας σε αυτό το λεβιτοστάσιο και σε πολλά που έχω δει είναι τρομερός και να είστε σίγουροι ότι ανά την Ελλάδα έχουν ανοίξει αρκετοί λέβητες. Συμφωνείς ή διαφωνείς? Συμφωνώ. Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο? Όχι. Τίποτα. Τι θα κάνω με αυτό το παιδί? Δεν ξέρω τι θα κάνω. Τέλος πάντων, ας συνεχίσουμε εμείς τη δουλειά μας. Εδώ υπάρχει μια βρύση έξω, ακριβώς από πίσω είναι το λεβιτοστάσιο. Βάνα, αυτή τη στιγμή δώσαμε νερό στο σπίτι και από εδώ και πέρα μπορεί ο φίλος να δίνει νερά, να κλείνει, να κάνει. Τι? Ναι. Μην ανοίξει βάνα. Όχι, δεν ανοίξει. Φυσικά μου υποσχέθηκε ότι όλα αυτά θα τα μονώσει και για όποιον με ρωτάει αν μου, γιατί δεν μονώνω και κάνω, ας κάνετε και καμιά δουλειά και εσείς, δεν τα κάνω όλα εγώ. Σωστός. Δεν είσαι σωστός. Σας δίνω τη χαρά της δημιουργίας. Αυτό τον πρόλογο του βγάζω, κατάλαβες. Γιατί βαριέ. Συμφωνείς? Κλείνω. Ξέρεις λίγο να καναβώνεις, Διονύση. Έχεις χρόνια στο γκουρμπέτ. Τι? Τώρα μαθαίνω. Τώρα μαθαίνεις. Σε ψιλοκρότησε. Αυτή η αντιπίστροφη σου εξήγησε ότι μ' αρέσει. Ένας λόγος είναι που έχει το αξονάκι το της μέσα είναι μεταλλικό και έχει και μέταλλο πάνω. Έτσι. Πάντα προσέχουμε το βελάκι. Έχει ένα βελάκι, το λέω και σε σένα γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να χρειαστεί να κάνεις κάτι. Πάντα προσέχουμε το βελάκι, τη ροή. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε έναν αυτόματο πλήρωσης. Όλοι οι αυτόματοι πλήρωσης έχουν μέσα βαλβίδα αντιπίστροφης. Σωστά? Ναι. Αλλά επειδή είναι πολύ μικρή, ενδέχεται να μας χαλάσει η αντιπίστροφη. Τι γίνεται όμως σε περίπτωση που χαλάσει η αντιπίστροφη σε έναν αυτόματο πλήρωσης, γνωρίζεις? Όχι, δεν γνωρίζω. Συγνωρίζεις? Δεν μιλάει, θα το πω εγώ. Η αντιπίστροφη, η έξτρα, είναι συν μια δικλίδα ασφαλείας, γιατί τι μου λες εσύ, Στράτο, πολλές φορές μας κόβεται το νερό, πέφτει η πίεση του δικτύου, δεν δουλεύει το πιεστικό κτλ. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Αν το κλειστό κύκλωμα του καλοριφέρ έχει 2 μπαρ πίεση που το έχουμε βάλει 1,5 μπαρ, τότε και πέσει η πίεση στο δίκτυο της ίδρυυσης, υπάρχει περίπτωση το νερό από το καλοριφέρ να γυρίσει πίσω στην ίδρυυση. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ κακό. Ένα είναι ότι θα μας έρθει όλη η βρωμιά και θα περάσει μέσα στο δίκτυο της ίδρυυσης. Και το θέμα ποιο είναι? Ότι άμα περάσει αυτή η βρωμιά έρχεται και κολλάει μέσα στα τυχώματα. Σωστά. Και τον ήπιες μετά αντί να καθαρίσεις. Για 5 και 10 ευρώ. Αν σου πω εγώ, που στο είπα κιόλας, να πάρουμε και μια έξτρα αντιπίστροφη, δεν θα την τοποθετούσες αν σου εξηγούσα ποιος είναι ο ρόλος της? Συμφωνώ απόλυτα. Δεν υπάρχει κάποια μεγάλη αξία. Έτσι, δεν είναι, τα κοστολόγια δεν είναι τέτοια τόσο απαγορευτικά. Ναι, τι αποφασίσαμε εμείς? Μου λες, Στράτο, δεν υπάρχουν πολλά λεφτά, εν λευκό. Γλιτώσαμε κάποια λεφτά από τα οριχάλκινα τα εξαρτήματα και πήραμε γαλβανιζέ. Και αυτά τα λεφτά που μας περίσσεψαν από τα 200 ευρώ που είχαμε παντελόνι, τα πήραμε κάτι άλλο. Γι' αυτό πολλές φορές ο ίδιος ο μάστορας όταν πάει να κάνει μια δουλειά, η δουλειά του είναι και συμβουλευτικός χαρακτήρας. Στράτο, έχουμε αυτά τα λεφτά, είναι 100-200 ευρώ, πώς θα τα επενδύσουμε? Αυτό τώρα που κάνεις εσύ είναι επένδυση. Το ότι πήραμε τον αυτόματο πλήρωσης και τον από πάνω και τον τοποθετήσαμε είναι επένδυση. Αυτά εδώ πέρα τα βλέπεις? Έλα πιο εδώ, μη με κάθεσαι εκεί πέρα. Αυτά εδώ είναι πεταμένα λεφτά. Ακριβώς. Ήρθε πριν 7 χρόνια, έτσι. Τοποθέτησε τη σόμπα, πώς το λένε, ξυλολέβητα. Τον ξυλολέβητα, έτσι να με διορθώνεις.
Ήρθε το πρωί, έφυγε το βράδυ, 7 χρόνια δεν ζεσταίνουμε. Φυσικά ανώδιο μαγνησίου μέσα δεν έμεινε ούτε η ράβδος μέσα το βιδάκι. Για να έχει καλύτερη ροή. Θα σε πετάξω τίποτα. Κατάλαβες. Αυτά είναι πεταμένα λεφτά, αδερφέ. Αυτά είναι πεταμένα λεφτά. Κάπου από εδώ συνδεόταν το... Όχι, αυτό ήταν η κεντρική παροχή. Η κεντρική παροχή. Το ανάποδο το πει. Το ανάποδο πει. Εδώ ήταν η κεντρική παροχή. Ας μην εκφραστώ. Δεν θέλω να εκφραστώ. Ούτε να καναβώνουμε δεν ξέρουμε. Κατάλαβες. Λέβητας που θέλει να προσπαθεί εδώ και 7 χρόνια να ζεστάνει 120 τετραγωνικά σπίτι και η κεντρική σου παροχή ήταν αυτή, ενώ ο μάστορας που έκανε τη δεκαετία του 80 τραβάει 2 ίντσες σουλίνα. Κατάλαβες. Αυτά εδώ είναι πεταμένα λεφτά. Και ένα εξάρτημα που δεν το έχω ξαναδεί, ρε φίλε. Μαστός, Φ32 επί 3 τέταρτα. Έχεις ξαναδεί εσύ? Όχι. Ούτε εγώ. Αυτό με ξεγέλασε χθες. Χθες και ναι. Το ξεβιδώνω. Πήρα εγώ τα εξαρτήματα. Έρχομαι εδώ, πάω να βιδώσω τη βάνα μια σύνταση. Τίποτα. Δεν μπαίνει μέσα. Λέω τι έγινε. Και μετά, γιατί είχα σκοπό αυτό να τα αφήσω σαν πρώτη φάση, να μην το πειράξω. Λέω ας μην ανοίγω δουλειές τώρα. Και τελικά ήταν Φ30. Τι είναι αυτό, Φ28 επί 3 τέταρτα. Εντυπωσιάστηκα. Αυτή είναι η κεντρική σου παροχή. Από εδώ μέσα. Ακριβώς έτσι. Προσπαθούσε ο Λέβητας να ζεστάνει 120 τετραγωνικά σπίτι. Από καλαμάκι που πίνουμε καφέ. Η διατομή είναι μεγάλη υπόθεση. Τώρα εγώ τα θυμάμαι ένα-ένα. Άλλη διατομή θέλει ο ξύλο Λέβητας. Άλλη το πετρέλαιο. Άλλη ο πίτυχος Λέβητας αέριου. Όλα αυτά όμως σε μια ισορροπία. Γιατί όμως. Όταν εσύ παίζεις με τις διατομές, η διατομή έχει και ένα μειονέκτημα. Ότι παίρνει περισσότερα λίτρα νερό. Δηλαδή αν θες να το ψάξεις λίγο για να πετύχεις την απόλυτη θέρμανση, το μυστικό είναι ένα, να ζεστάνουμε όσο το δυνατόν λιγότερα λίτρα νερό. Συμφωνείς φίλε μου Διονύση? Ακόμα και η διατομή, δηλαδή τώρα οι 2 ίντσες που έχεις εσύ, από τη μία δεν είναι, είναι λίγο υπερβολή. Βέβαια θέλω να πιστεύω ότι ο μάστορας πήγε με 2 ίντσες και μετά άπλωσε τι έκανε, αλλά οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές, γι' αυτό... Στα νέα παιδιά που θέλουν να αποφασίσουν κάποια στιγμή να ασχοληθούν με τη διαχείριση του νερού, αυτό εδώ το αγαθό που όπως είπες και εσύ φίλε μου, άμα δεν χιονίσει και δεν έχουμε φέτος νερό όπως και πέρυσι θα ζοριστούμε. Ακριβώς. Και το λέω στο φίλο μου του Διονύση που είναι νέο παιδί και ασχολείται με τη θέρμανση κτλ. Πλέον ο υδραυλικός δεν είναι ο Μπαρμπαστράτος που έσκυβε και φαινόταν του βρακί του. Πλέον ο... Αυτός που θα ασχοληθεί με τη διαχείριση του νερού πρέπει να είναι σε άλλο επίπεδο, φίλε. Γιατί και οι ανάγκες των σπιτιών έχουν αλλάξει. Θέλουμε τα ζεστά μας τα νερά, θέλουμε τα χλιαρά μας τα νερά, θέλουμε τη θέρμανση, θέλουμε τα ηλιακά μας, θέλουμε. Εγώ όταν ξεκίνησα το 80-81 και να πηγαίνουμε στα χωριά όπως το δικό σας με τα αφεντικό μου τον Αντώνη, τον Αντωνόπουλο, τον Βαγγέλη τον Αντωνόπουλο, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι. Και πηγαίναμε σε ένα χωριό να κάνουμε τουαλέτες που δεν είχε κανένας τουαλέτες στα σπίτια, μαζευόταν όλο το χωριό να δει τι κάνουμε. Από τότε περάσαν τα χρόνια και πλέον αρχίσαμε να μιλάμε τώρα για τον ηλιακό, πώς θα βάλουμε τρίωτες βάνες, πώς θα βάλουμε εκτροπής, ήρθαν οι ενδοδαπέδειες, ήρθαν οι επίτυχοι αερίου, ήρθαν οι πέλετ. Αποδείχτηκε όμως ότι ενώ η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ, εμείς βάζω τον εαυτό μου μέσα, σαν μαστόρια, ας πω και εγώ τον εαυτό μου μάστορα, γιατί κάπου ανέφερα συνάδελφοι υδραυλικοί και λέει κάποιος, εσύ λέει τι το παίζει, ότι είσαι υδραυλικός. Εντάξει. Το ακούσαμε και αυτό. Εντάξει. Τώρα αν είμαι υδραυλικός ή όχι, ή αν είμαι οτιδήποτε, ας το κρίνουν, πρώτα απ' όλα ας το κρίνουν τα άτομα που με συναντήσαν από κοντά. Τώρα κάποιος από το σαλόνι του και από το πληκτρολόγιο και ξέρω εγώ μπορείς να μασλάτια όπως λένε στο χωριό μου, χορτάσαμε από μασλάτια. Γνώρισέ με μία από κοντά, δες τι άτομο είμαι, δες το σκεπτικό μου και μετά να κάτσουμε να συζητήσουμε. Το θέμα είναι ότι ενώ έχει προχωρήσει η τεχνολογία μπροστά, εμείς τα μαστόρια μείναμε πίσω σε τεχνογνωσία. Και σε αυτό για μένα το κύριο βάρος το ρίχνω στις αντιπροσωπείες φίλε και σε αυτούς που κάνουν εισαγωγή τα προϊόντα. Δεν φροντίζουν, δηλαδή εγώ τα παλιά τα χρόνια θυμάμαι ότι σεμινάριο γινόταν κάθε μήνα.
Τώρα, πού είναι τα σεμινάρια? Δεν υπάρχουν σεμινάρια. Γέμισε ο τόπος, γέμισε η ελληνική αγορά όταν πρωτοβγήκε το πέλετ. Που εσύ το έχεις δώσει βάρος. Ποιος ήξερε από πέλετ, ρε? Κανένας. Οι χωριαταρέοι, πού ξέραμε από πέλετ? Και πήγαμε και ρημάξαμε τον κόσμο. Δεν θα ξεχάσω στο χωριό μου πριν 10-15 χρόνια, όταν εγώ δούλευα εκεί πέρα και είχα και το μαγαζί στο Τσοτήλι, ο φίλος μου ο Κώστας, που ήταν λαμαρινάς αυτοκινήτο, έβαλε μια σόμπα πέλετ στο σπίτι του, είδε ότι υπάρχει ψωμί. Και αν θες το πιστεύεις, την άλλη μέρα πήγε νίκια σε ένα μαγαζί και έφερε σόμπες πέλετ στο χωριό και έβαλε τη γυναίκα του μέσα. Και μετά πήγε να διόρθωνα εγώ τα σκατά τα δικά του. Πολύ καλά κάνει ο φίλος μου ο Κώστας από τη Λαμία και τα χώνει. Πολύ καλά, και πάλι Κωνσταντίνε, λίγα λες. Γιατί δεν έχουμε ιδέα. Γιατί δεν μπορεί να καταλάβει ο άλλος πόσο επικίνδυνο είναι όταν βάζεις μια σόμπα γενικά πέλετ μέσα στο σπίτι και δεν τραβάς το έξτρα χωνί για να τραβάει αέρα από έξω από την ατμόσφαιρα και τραβάει τον αέρα μέσα από το μέσα σπίτι. Από το σπίτι. Πόσο σημαντική είναι η καμινάδα, γιατί ο Λέβητας ο πέλετ όλο του πάνε είναι η καμινάδα. Κάνει αναρρόφηση, δεν σμπρώχνει. Αναρρόφηση. Άρα η καμινάδα πρέπει να είναι πιπίλα και φυσικά να καθαρίζεται, παιδιά. Εννοείται. Έτσι, συνεχίζουμε. Εδώ, φίλε μου Κωνσταντίνο, είναι ο αυτόματος πλήρωσης. Μάλιστα. Ωραία. Τον έχουμε πάρει από πάνω που ήταν στο boiler, δεν έχει καμία δουλειά εδώ πέρα. Τον τοποθετήσαμε εδώ πέρα και τι σου έκανα εγώ εδώ. Βάλαμε μία βάνα εδώ πέρα με τρελό ρακόρ. Έρχεσαι, πολύ απλά ξελιδώνεις εδώ. Μία φλάντζα υπάρχει αυτή τη στιγμή. Να, έπεσε φλάντζα, με έφαγες Παναθεμάς. Μία φλάντζα από εδώ μεριά υπάρχει άλλο τρελό ρακόρ και τον έχεις πάρει στα χέρια σου, είτε να τον επισκευάσεις είτε να τον αντικαταστήσεις. Σωστά. Πολύ ωραία. Λαστιχάκι, καλό θα είναι κάθε φορά που ανοίγουμε και κάνουμε καινούριο λαστιχάκι. Αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει τον ήπιες. Θα φροντίσουμε να υπάρχει. Εντάξει, μας έδωσε ο φίλος μου, τέτοιος μας έδωσε ένα σακουλάκι. Αρκετά. Εδώ τώρα, πρόσεξε. Εδώ βαλβίδα αντεπιστροφής. Ωραία. Ωραία. Κανονικά ο Μπαρμπαστράτος τι βάζει εδώ, βάζει και ένα φίλτρο κεντρικής γραμμής. Ωραία. Μάλιστα. Θα συμφωνείς και εσύ. Ναι, ναι. Επειδή όμως δεν μας φτάνουν τα λεφτά, δεν μας περισσεύαν 5 ολόκληρη ευρώ, υπάρχει και ένα άλλο τρίκ. Υπάρχουν στο εμπόριο λαστιχάκια 1 δεύτερο και 3 τέταρτα με ενσωματωμένη τη σίτα. Σ' άρεσε? Μάλιστα. Λέγε, ρε. Μάλιστα. Υπάρχει στην αγορά. Εμένα που με έχουν σώσει αυτά, ξέρεις, Διονύση? Που? Δεν είναι ανοίξει κάτι κινέζικες βρύσες και κάνουν θόρυβο. Σε πληροφορώ ότι αν βγάλεις το 1 δεύτερο το λαστιχάκι κάτω στην παροχή και βάλεις τέτοιο, μειώνεται κατά πολύ ο ήχος. Η ροή που ακούγεται. Ναι. Αυτή η σίτα το σπάει μέσα και το κάνει πιο έτσι, γιατί οι Κινέζοι, άμα ανοίξεις κανένα κινέζικο μηχανισμό, μέσα δεν έχει αυτά τα σιτάκια. Ναι, είναι χύμα. Τα σιτάκια εκείνα δεν είναι για τα σκουπίδια. Είναι για να κάνει διάσπαση τη ροή, για να μην ακούγεται ο ήχος όταν ανοίξεις τις βρύσεις. Μπράβο. Α, πονηρό. Καλό. Αυτό εδώ πέρα με έχει σώσει άπειρες φορές, ναι. Κάνει την ίδια δουλειά, αν όχι καλύτερη από το φίλτρο κεντρικής γραμμής. Γιατί είναι ακόμα πιο λεπτό άμα το δεις. Ναι, αλλά μας έχει τύχει πολλές φορές να μην δουλεύει ο αυτόματος πλήρωσης που... επειδή έχει βουλώσει αυτό. Γι' αυτό εγώ σε δίνω την επιλογή σε σένα, τον ιδιώτη. Συμφωνώ. Τον εραστή της τέχνης που λέω. Ο εραστής της τέχνης τι πρέπει να κάνει. Τι σε έχω πει εσένα? Ένα είναι θέλω το δοχείο διαστολής κάθε 6 μήνες έλεγχο. Έρχεσαι με κρύο το Λέβητα, κλείνεις το βανάκι, λύνεις από εκεί, το παίρνεις στα χέρια σου,
Το δοχείο διαστολής μετριέται μόνο όταν είναι εκτός πίεσης. Το ξαναείπα, αν τώρα έτσι όπως είναι το μετρήσουμε, 2,2 θα μετρήσει. Μάλιστα. Είναι πλασματική, ενώ μπορεί να έχει 0,5-0,6. Πολύ σημαντικό. Η δουλειά σου είναι αυτή και μια φορά στο τόσο, ναι, όταν θα έχεις ελεύθερο χρόνο, ποτέ δηλαδή, θα έρχεσαι, θα μου βγάζεις τον αυτόματο πλήρωσης και όπως τον καθαρίσαμε προηγουμένως, τον καθαρίζεις, τον κάνεις, ρίξε το και λίγο βίρτη, λίγο W40, πώς το λένε. Μπράβο, W40. Άντε, γεια, καλημέρα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Είναι έτσι, ρε Διονύση. Πολύ απλά. Δηλαδή, καμιά φορά, όταν βλέπεις ότι ο πελάτης πιάνουν τα χέρια του, δεν είναι τώρα, άμα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 60, 70, 80 χρονών, εκείνον δεν θα κάτσω εγώ τώρα να του γεμίσω το μυαλό. Αλλά τώρα ο Κωνσταντίνος είναι μηχανικός αυτοκινήτων, το παιδί. Αυτά τα πράγματα για αυτόν είναι παιχνιδάκι. Γιατί να μην ξέρει τα βασικά, και όχι μόνο αυτό, θα με γλιτώσει και εμένα, με ζαλίζει το κεφάλι. Ορίστε. Όλα για μένα γίνονται, δεν γίνεται για σένα. Κάτσε εδώ τι χαζουμάρες κάνουν. Έσφιξες και στο πλέον. Συμφωνώ. Μπράβο, έτσι, γι' αυτό σας θέλω, για να με διορθώνετε. Τακ, τακ, την αλήθεια βέβαια τη λέει πάντα όταν δίνεις νερά. Αυτή είναι μια τυπική τοποθέτηση αυτόματο πλήρωσης. Πρόσεξε όμως τώρα, μια που έχουμε κανένα κομμάτι, δώσ' μου λίγο την πιπηρό από εκεί. Πρόσεξε τώρα, φίλε μου Κωνσταντίνο, θέλω να μπεις εσύ στο πνεύμα. Φέρ' την αυτήν. Είναι μεγάλη. Μεγάλη, φέρε ένα κομματσούλι από εκεί. Έχει και κάτω διονύση. Πρόσεξε πόσο απλά είναι τα πράγματα. Προσαγωγή, επιστροφή. Ωραία, κάνε λίγο από εκεί. Ας ξεκινήσουμε από τα επιστρεφόμενα σε ό,τι έχει να κάνει με τον ξυλολέβητα. Ωραία. Μάλιστα. Έρχονται τα νερά και κανονικά μπαίνουν μέσα στον ξυλολέβητα στο κάτω σημείο, όπως ισχύει σε όλους τους λέβητες. Τοποθέτηση κυκλοφορητή στα επιστρεφόμενα για έναν και μόνο λόγο. Αν για κάποιο λόγο κοπεί το ρεύμα ή οτιδήποτε, αν τον έχουμε στην προσαγωγή, μπορεί να έρθουν οι 90 βαθμοί και να μας χαλάσουν τον κυκλοφορητή. Αυτό βάζουμε τον κυκλοφορητή στα επιστρεφόμενα, αλλά καλό θα είναι να συνυπολογίσουμε, ίσως να πρέπει να μπαίνει ένας κυκλοφορητής λίγο μεγαλύτερος όταν έχουμε να κάνουμε ξυλολέβητα και μπει στα επιστρεφόμενα, γιατί ο κυκλοφορητής είναι μια αντλία η οποία στην ουσία σμπρώχνει. Όταν τον έχει στα ζεστά νερά και σμπρώχνει προς τα σώματα, βρίσκει αυτή τη σωλήνα και έχουμε ελεύθερη ροή του νερού. Όταν μπαίνει στα επιστρεφόμενα, φαντάζομαι ότι με το που τα σμπρώχνει μπαίνει μέσα στο καζάνι. Το καζάνι είναι δεδαλώδη και το νερό ψάχνει να βρει από πού θα βγει. Βέβαια θα γυρίσει κάποιος και θα πει αυτά που μας λες είναι πράσινα δαμάσκηνα και ψηλές οι ελιές είναι γάνες. Όταν όμως έχω την επιλογή, καλό θα είναι να ξέρω για ποιο λόγο το κάνω. Βέβαια θα μπορούσα, φίλε μου Διονύση, να κάνω ένα ανάποδο πι εδώ πέρα και τον κυκλοφορητή να τον βάλω εδώ χαμηλά. Οπότε όταν το νερό για κάποιο λόγο ανέβει η θερμοκρασία, θα ανέβει, θα πάει στο πι, αλλά δεν θα κατέβει κάπου για να με κάνει ζημιά τον κυκλοφορητή. Ε, καλό. Καλό. Το ανάποδο πι που λέω εγώ, το οποίο όμως δεν ξέρω, εγώ το έβγαλα ανάποδο πι, σε προστατεύει σε αυτές τις περιπτώσεις όταν έχεις περιθώριο. Το ανάποδο πι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σε ένα λέβητα κιντουράμι σατούρν που βάζουν βαλβίδες αντιπιστροφής για να πετύχεις αυτονομία. Το ανάποδο πι έχει την ιδιότητα να σου κρατάει το νερό μέσα στο λέβητα ή μέσα στο μπόιλερ ή μέσα στο μπάφερ. Το ανάποδο πι είναι πολύ σημαντικό. Δεν το έχω αναφέρει ακόμα, θα το αναφέρω. Μάλιστα. Ένα άλλο σημαντικό, το πού θα συνδεθεί το δοχείο διαστολής. Πολύ σημαντικό. Σίγουρα, τι κάνει το δοχείο διαστολής. Όταν καταλάβεις τι κάνει το δοχείο διαστολής, παίρνει τις διαστολές. Άρα, για μένα δεν είναι σωστό να συνδεθεί μέσα στο καζάνι, όπως είναι οι ατομικές μονάδες, όπως είναι οι επίτυχοι λέβητες αερίου, όταν είναι κάποιοι λέβητες που το έχουν για διαφόρους λόγους μέσα, οπότε παίρνει τη διαστολή πάντα από το ζεστό νερό. Είναι λάθος αυτό. Όχι, δεν είναι λάθος. Δεν είναι σωστό. Γιατί όσο πιο ζεστό νερό παίρνει μέσα από το δοχείο διαστολής, καταπονείται, άρα θα σε βγάλει λιγότερα χρόνια. Ωραία. Ρώταμε ποια είναι η σωστή θέση κατά τη δική μου γνώμη. Ρώτα. Ποια είναι. Ποια, άμπραο. Έλα εδώ. Έλα σε πιο εδώ. Η σωστή θέση για μένα στην προκειμένη περίπτωση είναι πριν τον κυκλοφορητή. Γιατί όμως.
Γιατί αν ήταν μετά τον κυκλοφορητή, ο κυκλοφορητής δημιουργεί μια πίεση πλασματική το λόγο, τώρα όπως λέει 2-3 bar πίεση. Οπότε αν ήταν εδώ συνδεμένο το δοχείο διαστολής, με το που θα έσβρωχνε ο κυκλοφορητής θα μου δημιουργήσει παραπανήσια πίεση ενώ δεν υπάρχει λόγος. Οπότε το συνδέουμε πριν τον κυκλοφορητή, έρχονται τα νερά, πρόσεξε τι ωραία απλά είναι. Και από εδώ τώρα φεύγουν τα νερά και η περίσχια πίεση έρχεται εδώ. Και ταυτόχρονα στον ξυλολεύτα, ρε εσύ, έλα πιο εδώ. Σκιάζει εγώ ρε ποκίδες. Σκιάζει, πάρ' τον προβολέα πάντων εσύ πιο εκεί. Εγώ θα τα λέω, όπως είπε ο άλλος, ο Γιαννούδης είναι υδραυλικός, είναι μηχανολόγος, μηχανικός, είναι τώρα έγινε και καμεραμενατζής, έγινε τεχνικός φωτισμού κτλ. Εδώ. Έρχεται το νερό, το παίρνει ο κυκλοφορητής, το σμπρώχνει μέσα, εδώ δημιουργείται η πίεση, η διαστολή στο δοχείο διαστολής και ταυτόχρονα αν σκάσει μια βαλβίδα έρχεται από εδώ ο αυτόματος πλήρωσης, συμπληρώνει νερό, κάνει αυτή τη διαδρομή, πρέπει να μπει μέσα στο λέβητα και να μου τον κρυώσει και να συμπληρώσει νερό, να μην μείνει ο λέβητά σου χωρίς νερό. Εντάξει ως εδώ, κατανοητό. Κατανοητό. Καλό θα είναι ο αυτόματος πλήρωσης να είναι πάντα στα επιστρεφόμενα και να υπάρχει μια μικρή διαδρομή, δηλαδή μην τον καρφώσω εδώ πέρα τον αυτόματο και μπει κατευθείαν κρύο νερό μέσα στο λέβητα. Γιατί υπάρχει περίπτωση να πάθουμε σε θερμικό σοκ. Κάνουμε κράτσα. Έτσι, είναι πάρα πολλά. Και μετά προσαγωγή, εδώ σε λίγο θα τοποθετήσουμε έναν ευαπτιζόμενο θερμοστάτη κυκλοφορητού, να φύγει αυτός. Εδώ υπάρχει αυτή η βαλβίδα που ανοίγει στους 93 και στους 3 bar πίεση. Από εκεί υπάρχει άλλη μια βαλβίδα. Εδώ υπάρχει ένα αυτόματο εξαριστικό για να κάνεις εξαέρωση το λέβητά σου. Γιατί από τη στιγμή που έχεις, εδώ είναι ένα ανάποδο πι, πρόσεξε, πάει έτσι η σωλήνα, κατεβαίνει κάτω και ανεβαίνει. Άρα εδώ μέσα μπορεί να έχουμε εγκλωβισμένο αέρα. Ο εγκλωβισμένος αέρας σε ένα λέβητα δεν είναι μόνο ότι δεν θα δουλέψει καλά. Αν έχω εγκλωβισμένο αέρα εδώ, και όταν εγώ θα ζεστάνω τα νερά 60-70 βαθμούς, έτσι και υπάρχει κενό μέσα στο λέβητα, μπορεί να δημιουργηθεί ατμός. Όταν αυτός ο λέβητας είναι γεμάτος νερό μέχρι πάνω και 2 bar πίεση, μπορεί να πάει το νερό 80-90-100 βαθμούς, 110, να βράζει μέσα το νερό, αλλά να είναι συμπαγές ο όγκος του. Αν έχει, λέει, έστω και ένα δάχτυλο κενό πάνω, μπορεί να γίνει ατμός και να γίνει έκρηξη από τους 120 βαθμούς θερμοκρασία νερού. Κατανοητός. Εσένα η δουλειά σου είναι έλεγχο το δοχείο διαστολής, έλεγχο τον αυτόματο πλήρωσης, ναι, μια φορά το χρόνο αρχή σεζόν, έλεγχο δοχείο, βγάζεις τον αυτόματο, πας έξω, τον μπλένεις, τον καθαρίζεις, κάνεις το τσιγάρο σου, πίνεις το καφεδάκι σου, έρχεσαι και είσαι έτοιμος για το χειμώνα. Μόνο σου. Αυτή τη στιγμή δεν έχεις ανάγκη κανέναν. Κανέναν δεν έχεις ανάγκη. Άψογα. Θα μου πεις τώρα ο άνθρωπος ανάγκη και από το μυρμήγκι. Έχει, αλλά τέλος πάνω. Κατανοητός. Συνεχίζουμε. Πάντα διαφορετικά θα σας αλέσω το κεφάλι. Α, μπράβο. Αυτό που δεν θέλω. Βρήκα και το, έχω και το Διονύση τώρα κοντά. Ησύχασε το κεφάλι μου. Κλείνω. Όχι, δεν κλείνεις τίποτα. Δεν κλείνω τίποτα. Εδώ, έλα τράβα εδώ πέρα τώρα. Μου την πίστης. Το λοιπόν. Τραβάει. Ναι. Σ' άρεσε εδώ η θέση του καταρχήν. Και μη με πει κανένας γιατί δεν έχω βάλει στηρίγματα. Δεν βάζω στηρίγματα εγώ. Εδώ θα το πιάσεις με ένα σύρμα, έτσι θέλω. Σύρμα. Όλοι οι αυτόματοι πλήρωσης έχουν και ένα χερούλι από εδώ κάτω. Αυτό το χερούλι είναι ο διακόπτης του κυκλοφορητή. Δώσ' μου ζήσει αγόρι μου απ' έξω νερά. Έδωσες? Ναι, μην βάλεις όμως το λέβητα. Όχι, δεν θα βάλω στο λέβητα. Κλείνοντάς το από εδώ, τώρα είναι κλειστός. Μάλιστα. Ανοίγοντάς το από εδώ, κοντά στα 2 μπαρ. Το μπαρόμετρο χαλάει και αυτό, παιδιά. Εννοείται. Ναι, χαλάει. Εμείς τώρα έχουμε μία πίεση κλειστού κυκλώματος καλοριφέρ εδώ και άλλη μία στο θερμοϊψόμετρο. Είναι καλό να έχω δύο ενδείξεις, γιατί μπορεί να κολλήσει, μπορεί να χαλάσει 1200, το κοστολόγιο του είναι 3,5 ευρώ, κάπου τόσο. Ναι, σε ερώτηση φίλου, εδώ μπορείς να βάλεις και μπαρόμετρο γλυκερίνης. Απλά αυτά έχει, αυτό έχει 3 ευρώ και το γλυκερίνης έχει 10-12 ευρώ. Αν σε περισσεύουν τα λεφτά και γουστάρεις και είσαι μερακλής, βάλ' το και αυτό.
Βιδώνει, ξεβιδώνει με ένα 14 κλειδί όπως είδες. Τακ, τακ, το ξεβιδώνεις. Λίγο να καναβώνεις κουτσά στραβά μπορείς. Τακ, τακ, τα αλλάζεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Εντάξει, σωστά. Πάτα το κουμπάκι. Πολλά είπαμε πάλι. Τρία. Κλείνω. Τι κλείνεις. Κάμερα. Όχι. Πιεστικό. Όταν υπάρχει δοχείο διαστολής ή αδρανίας όπως το λένε, θα πρέπει και αυτό κάθε 2-3 μήνες να το ελέγχεις. Το ελέγχουμε πώς. Κλείνουμε τελείως τον κεντρικό βάνα ή κάποια βάνα, ανοίγουμε μια βρύση και αφού ανοίξουμε τη βρύση, γιατί εσύ προηγουμένως είδες συμπλήρωνες νερό, αέρα, ο αέρας έσπρωχνε το νερό που είχε γεμίσει μέσα και τον το έβγαζε στη βρύση. Η βρύση πρέπει να είναι ανοιχτή. Μάλιστα. Και αφού κάνει και αυτοεκτόνωση, δεν έχει καθόλου νερό, υποπίεση, τότε το ελέγχεις και το φουσκώνεις. Πολύ ωραία. Πόσο αέρα βάζουμε. Από τη στιγμή που είναι δοχείο αποθήκευσης αυτό και όχι διαστολής, από την πίεση του δικτύου, αν είναι 3,5 bar, όχι του δικτύου, λάθος. Από την πίεση του πιεστικού συνήθως όλα τα πιεστικά δουλεύουν στα 3,5 μπαρ. Άρα εμείς το βάζουμε 3 μπαρ, ούτως ώστε όταν θα πάρει μπρος θα αποθηκεύσει νερό εκεί μέσα για να μην παίρνει συνέχεια μπρος. Είδες του πώς καταλαβαίνουμε ότι ξεφούσκωσε ή τρύπησε. Αυτό το γκλι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 κλikl Έτσι. Ένα άλλο τρόπο άρεσε πάρα πολύ, αλλά προηγουμένως το δοκιμάσαμε και είδαμε ότι δεν κόβει. Μας απεβίωσε. Δεν μας απεβίωσε. Μία κλασική βλάβη είναι ότι αυτό το αισθητήριο που έχει εδώ πέρα μπορεί να έπιασε γλίτσα και να μην διαβάζει σωστά την πίεση. Γιατί αυτό κάτι κάνει, αυτά τα ξέρουν καλύτερα οι ηλεκτρολόγοι. Για, άνοιξέ μου τώρα το δίκτυο. Άνοιξέ μου μία το δίκτυο. Ακόμα και τα πιεστικά και αυτά θέλουν έλεγχο. Ας τη βρύση. Να γίνω. Ωραία. Και τα πιεστικά θέλουν τον έλεγχό τους και τα πιεστικά θέλουν να φουσκώνουμε τα δοχεία. Μετά μας τρυπάνε τα δοχεία ή δεν γίνεται δουλειά και φταίει το πιεστικό. Όχι αδερφέ, και το πιεστικό θέλει τον έλεγχό του. Πώς θα γίνει τώρα. Και φυσικά από τη στιγμή που έχουμε εδώ κομφλέρια σου μου του, δεν θα το φουσκώσουμε. Γιατί τώρα εσύ είπες ότι από το θείο παίρνεις το τέτοιο. Ναι, ωραία. Έχει κομφλεράκι ναι, ωραία.